Ναι, ναι. Πάμε. Ακόμα ακούγεται. Είμαι πολύ χαρούμενο για αυτή τη νίκη. Μεσοβόμαδα σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να γίνει μετά από 3 μέρες από το προηγούμενο και είχε κάποιους βαθμούς δυσκολίας όσον αφορά πρώτα από την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία δεν την έχω δει και σε άλλα παιχνίδια, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω και από άλλα παιχνίδια. Έχει κάνει ευκαιρίες σε όλα τα παιχνίδια. Το επιθετικό κομμάτι. Και το δεύτερο είναι ότι είναι νέα παιδιά. Έχουν γρήγορα αποκατάσταση. Θα μπορούσαν να είναι έτοιμοι σε ένα παιχνίδι που είναι στις επόμενες 3 μέρες. Το κομμάτι το στα θετικά σε αυτή τη διαδρομή από το προηγούμενο παιχνίδι μέχρι τώρα ήταν ότι ολόγιζα άλλους 2 παίχτες στην απέναντι πλευρά της ομάδας του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν παίξανε. Και από εκεί και πέρα εμείς θα έπρεπε να, ξεκινώντας το παιχνίδι, να είμαστε σοβαροί, να κρατήσουμε το θετικό όσον αφορά στο αμυντικό κομμάτι και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να σκοράρουμε. Τελειώσαμε με 1-0. Σήμερα κάναμε και άλλες ευκαιρίες, κάτι το οποίο δεν το είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν μπόρεσα να τις συμμετουσιώσουμε σε γκολ. Είναι οι στιγμές που μπορείς να πεις πολλά. Εντάξει, στεναχωρίες, απλά αγχώνεσαι παραπάνω, ειδικότερα για κάποιες εύκολες φάσεις, όπως στο δεύτερο ημίχρονο, τη φάση του Κοροβέση που σπάει την μπάλα στο right για να τελειώσει το παιχνίδι, για να κλειδώσει. Όσο γίνεται το 2-0, εννοείται ότι υπάρχει το άγχος για να τελειώσει το παιχνίδι. Όλα καλά. Τώρα ξεκούραση, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με την επισκοπή. Υπάρχουν ερωτήσεις, παιδιά? Ευχαριστώ πολύ.